τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Σμήναρχο Μετεωρολόγο Νίκο Θεοδωσόπουλο. Νίκο, καλησπέρα. Από αύριο ακούμε σε κάποιες ενημερώσεις για τον καιρό ότι η θερμοκρασία θα είναι στους 30 βαθμούς. Κυρίως θα θέλαμε να μας πεις ποιος θα είναι ο καιρός από αύριο, αλλά μέχρι και τις 2 Ιουνίου, όπου και θα είναι οι πρώτες και αλλά και οι επαναληπτικές εκλογές. Ναι. Θα έλεγα ότι η σημερινή ημέρα, η Κυριακή, 19 Μαΐου, είναι η θερμότερη μέρα. Η μέγιστη θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς. Από αύριο Δευτέρα έχουμε συννεφιές, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα ξεπεράσει τους 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι πιο βελτιωμένος, θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια, λίγες συννεφιές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και η μέγιστη θα ξεπεράσει στη Δυτική Ελλάδα στους 25 βαθμούς. Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα υπάρχει περισσότερη ηλιοφάνεια, ωστόσο όμως δεν θα λείψουν οι τοπικές συννεφιές, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας από αστάθεια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μικρής χρονικής διάρκειας. Η Παρασκευή θα είναι μια μέρα πιο ηλιόλουστη, με την χαμηλότερη θερμοκρασία, η οποία η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς. Το Σάββατο πάλι ο καιρός θα είναι αρχικά με ηλιοφάνεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αυξηθούν οι συννεφιές. Την Κυριακή οι συννεφιές θα είναι περισσότερες και αναμένονται μετά το μεσημέρι και κυρίως προς το τέλος της ίδιας ημέρας την Κυριακή βροχές για τη Δυτική Ελλάδα. Η αστάθεια που θα υπάρχει και κυρίως μετά το μεσημέρι και κατά την ημέρα που θα είναι και η μέρα της εκλογικής διαδικασίας και για την τοπική αυτοδιοίκηση και η μέρα των ευρωεκλογών, θα είναι μετά το μεσημέρι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές. Ωστόσο όμως από την μεθεπόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα σιγά σιγά και κυρίως προς το μέσον της μεθεπόμενης εβδομάδας, η αστάθεια αυτή που είχαμε, που θα διανύσουμε αυτή την εβδομάδα, θα αποκατασταθεί με ευστάθεια. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, όπου η μέγιστη θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς. Με καλύτερες καιρικές συνθήκες θα διανύσουμε την μεθεπόμενη εβδομάδα, μετά τη Δευτέρα 27 Μαΐου προς τις 2 Ιουνίου. Νίκο, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Σίγουρα αν χρειαστεί θα κάνουμε νέα παρέμβαση. Αυτά τα στοιχεία, τα προγνωστικά και τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέχρι 2 Ιούνιου δείχνουν αυτή τη διάταξη των συστημάτων και με μια συντομία να πούμε ότι αυτή η πρώτη εβδομάδα από αύριο 20 Μαΐου μέχρι 26 Μαΐου θα είναι ένας καιρός άστατος με αυξημένες κατά περιόδους συννεφιές, με τοπικές βροχές, ωστόσο όμως θα υπάρχουν και διαστήματα με ηλιοφάνεια και η μέση εβδομαδιαία θερμοκρασία αυτή που θα διανύσουμε από αύριο μέχρι και 26 Μαΐου θα είναι στους 25 με 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή γύρω το μεσημέρι γύρω στις 3 η ώρα. Όπως είπαμε ότι η μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι πιο θερμότερη και η μέση εβδομαδιαία θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 30 και πιθανόν να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Να έχουμε στους 31 και τοπικά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Νίκο, και κάτι τελευταίο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος Μαΐου. Ο καιρός είναι φυσιολογικός για την εποχή? Θα έλεγα, κύριε Βελιμάρη, ότι είμαστε στον τελευταίο μήνα της ανοίξεως και η μέση θερμοκρασία για την και μηνιαία, δηλαδή για το Μάρτιο, τον Απρίλιο
και για το Μάιο μήνα, που η διάρκεια της ημέρας γίνεται συνεχώς μεγαλύτερη. Αυτά οφείλονται, όπως είχαμε πει και στο παρελθόν, από το ακραίο καιρικό φαινόμενο το Λανίνα, το οποίο αυτό ακραίο καιρικό φαινόμενο επηρεάζει την Ανατολική Ευρώπη και την περιοχή μας, τη χώρα μας, και είχαμε μια τέτοια επιμήκυνση της χειμερινής περίοδου εις βάρος της ανοίξεως, και αυτό οφείλεται και στην άνοιξη, στην εποχή όπου έχουμε μια επιμήκυνση της ανοίξεως εις βάρος του καλοκαιριού. Άρα δηλαδή από αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο συνεπάγεται ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα έχουμε πρόωρο φετινό καλοκαίρι, και το καλοκαίρι θα έχουμε από τα μέσα του καλοκαιριού, από τα μέσα Ιούλιο και προς το τέλος. Αλλά εδώ όμως έχουμε το αντίθετο, ότι η διάρκεια της ημέρας γίνεται πιο μικρότερη, άλλωστε θα έχουμε κύματα τέτοια ζέστης μικρής χρονικής διάρκειας και θα διανύσουμε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι, το οποίο προς το τέλος του καλοκαιριού να έχουμε κάποιες μετρημένες στα δάκτυλα μέρες πολύ θερμές, που να ξεπεράσουν και τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Νίκο, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι το καλοκαίρι, θα έλεγα, αρκετές φορές έχουν αναρωτηθεί με τον καιρό που βλέπουν συμπολίτες μας που κάνει αυτό το καιρό. Αν ανησυχούν για το δικαίωμα. Ναι, να συμπληρώσω ότι αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο, το αντίθετο είναι το El Niño, όπου έχουμε πρόωρο καλοκαίρι, έχουμε θερμότερη άνοιξη, και αυτά τα δύο ακραία αντίθετα καιρικά φαινόμενα, τα οποία συμβαίνουν στο Δυτικό, Κεντρικό, Ειρηνικό ωκεανό, είναι ότι δίνουν τις ταλαντώσεις μέσα στην ατμόσφαιρα, και αυτές οι ταλαντώσεις δίνουν για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, θα επικεντρωθώ για την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και για την Ελλάδα, όπου οι μεταβολές αυτές είναι πολύ έντονες και δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα από πλευράς της θερμοκρασίας. Αν ήταν το El Niño, αυτό το μωρό αγόρι που ονομάζουν στο Δυτικό Κεντρικό ωκεανό, αυτή την εποχή θα είχαμε 35 και τον Ιούνιο θα είχαμε και 40 και θα ξεπερνάγαμε και τους 40 βαθμούς. Αλλά συμβαίνει το αντίθετο, και αυτός ο χειμώνας, όπως είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια εις βάρος της ανοίξεως, όπου και αυτό θέλω να επικεντρωθώ, και σήμερα η άνοιξη θα έχουμε μία επιμήκυνση εις βάρος του καλοκαιριού. Άρα δεν θα έχουμε πρόωρο καλοκαίρι, και τα μπάνια του λαού θα ξεκινήσουν από το μέσον του καλοκαιριού και προς το τέλος. Και ένας άλλος παράγοντας είναι και η θερμοκρασία στη θάλασσα, η οποία θα είμαστε πίσω για φέτος λόγω αυτού του φαινομένου τουλάχιστον ένα μήνα με 1,5 μήνα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Νίκο, και πάλι να σε ευχαριστήσουμε.